Ώρα 3 και 7 λεπτά το μεσημέρι. Η κάμερα του Αντένα καταγράφει ακόμη μια πρόκληση των Τούρκων στα Ήμια. Η τουρκική ακτεωρός μπαίνει μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Έχει χαράξει ρότα προς τις ελληνικές βραχονισίδες. Πιο πίσω βρίσκεται ακόμη ένα πλωτό της τουρκικής αυτοφυλακής που κάνει κράτη στις μηχανές του, σαν να του φυλάει τα νότα. Οι Τούρκοι δεν έχουν σταματήσει στιγμή να προκαλούν. Σαν τους κλέφτες μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα για λίγα δευτερόλεπτα για να εξαφανιστούν μετά με πολύ μεγάλη ταχύτητα πριν ξεκινήσει η καταδίωξη από τις ελληνικές ακτεωρούς. Η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα του Αντένα είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Ώρα 3 και 8 λεπτά. Η τουρκική ακτεωρός έμεινε για ελάχιστα δευτερόλεπτα ανοιχτά των ημείων, σε απόσταση περίπου 1,5 μιλίου μακριά από το σκάφος στο οποίο επιβαίνουμε. Η απάντηση των Ελλήνων ήταν άμεση. Το σκάφος του λιμενικού διασχίζει την θαλάσσια περιοχή των ημείων με μεγάλη ταχύτητα. Οι Τούρκοι λιμενικοί έχουν προλάβει να εξαφανιστούν. Οι Έλληνες φρουροί του Αιγαίου δίνουν ακόμη μία απάντηση. Ποιος έχει την νομιμοποίηση να βρίσκεται στην περιοχή. Επί ώρες με το ταχύπλο ο σκάφος οργώναμε όλη τη θαλάσσια περιοχή από την Καλόλιμνο μέχρι τα Ήμια και ανοιχτά της Ψερίμου. Οι Τούρκοι είχαν δεμένα στα παράλια τους τα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι προκλήσεις, στην θαλάσσια περιοχή επικρατούσε μια ανησυχητική ηρεμία. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τις δύο τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες πλέουν ανοιχτά του Τουρκού Τραΐς. Ακριβώς σε απόσταση περίπου 4 μιλίων αριστερά είναι η νήσι Ήμια. Εκεί όπου είναι συνεχώς αγκυροβολημένες οι δύο ελληνικές ακτεωροί. Αυτό το σκηνικό επαναλαμβάνεται τις τρεις τελευταίες ώρες. Τα ελληνικά σκάφη βρίσκονται περίπου 1 μίλι από την Ανατολική Ήμια. Παρακολουθούσαν συνεχώς τους Τούρκους λιμενικούς. Χρειάστηκε να περάσουν 3 ώρες μέχρι οι Τούρκοι να ξεκινήσουν τις νέες νευρικές τους απόπειρες. Οι μίνι αναπαραστάσεις του 1996 που προσπαθούν να στήσουν θυμίζουν περισσότερο μια κακογυρισμένη ταινία που όσο κι αν έχουν πάρει φωτιά οι τουρκικές μονταζιέρες δεν πείθουν ούτε και τους ίδιους τους Τούρκους.